Πόσε ώρε ξοδεύετε μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή, γνωρίζετε ότι σύμφωνα με νέα έρευνα του τμήματο Οφθαλμολογία τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου ΚΕΙΟ, αν ξεπερνάτε τι 7 ώρε ημερησίω, ξεκινούν τα προβλήματα. Σύμφωνα με την επιθεώρηση που δημοσιεύεται, το όριο του χρόνου μπροστά από οθόνε για το μέσο άνθρωπο είναι 7 ώρε. Οι μελέτε απέδειξαν πω η κατάχρηση αυτού του χρόνου μπορεί να προκαλέσει σημαντικέ βλάβε στην όραση, καταστρέφοντα μια πολύ σημαντική πρωτενη και σταδιακά μπορεί να προκληθεί ξηροφθαλμία. Η οπτική κόπωση που προκαλείται στα μάτια από την αυξημένη χρήση των οθονών απεδείχθη μέσω αναλύσεων στα δείγματα δακρύων 96 υπαλλήλων γραφείου. Όπω διαπίστωσαν οι Ιάπωνε ερευνητέ, ω εξόδωμα από πολλέ ώρε μπροστά σε μια οθόνη εμφάνισαν σημαντικέ μεταβολέ στα επίπεδα τη Βλενίνης, οι οποίε παρατηρούνται και σε όσου πάσχουν από ξηροφθαλμία. Η συγκεκριμένη πρωτενη αποτελεί μέρο τη φυσιολογική βλένα ή του φίλμ των δακρύων. Οι ερευνητέ εξήγησαν πω οι άνθρωποι που ξοδεύουν πολύ χρόνο μπροστά από οθόνε τείνουν να ανοίγουν τα βλέφαρά του περισσότερο σε σχέση με άλλε δραστηριότητε. Έτσι λοιπόν, συμβουλεύουν του εργαζόμενου και όσου ξοδεύουν πολλέ ώρε σε οθόνε να παίρνουν κάποια απλά και εύκολα μέτρα προφύλαξη, όπω να στρέφουν την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή προ τα πάνω και να την κρατούν χαμηλότερα από το συνηθισμένο ύψο απέναντι στο βλέμμα είναι επίση το διάρκεια μετά από μια ώρα εργασία ή ανάγνωση μπροστά σε υπολογιστή, αλλά και να αποφεύγεται η επαφή των ματιών με τον αέρα των κλιματιστικών που επιβαρύνουν το στέγνωμα των ματιών.